Γεια χαρά. Χαίρετε από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πάλι. Στο παρόν βίντεο θα εξετάσουμε κυρίες και κύριοι κάποια θέματα τα οποία έχουμε πολλές φορές δει στα προηγούμενα. Στην ουσία πρόκειται για επανάληψη, γι' αυτό θα τα πούμε κάπως πιο σύντομα, με μια μεγαλύτερη έτσι, ταχύτητα, να μην κουράζουμε και πάρα πολύ το ακροατήριο. Προσπαθήστε απλά να επαναλάβετε αυτούς τους υπολογισμούς, πιθανά με κάποιο άλλο έτσι σετ δεδομένων το οποίο θα σας είναι διαθέσιμο ή θα βρείτε και μόνοι σας. Τα δεδομένα κυρίες και κύριοι σε αυτό το παράδειγμα, μάλλον σε αυτό το σετ παραδειγμάτων γιατί είναι αρκετά, αφορούν κάτι πολύ απλό, την απλή καταμέτρηση διέλευσης οχημάτων, είτε γιοταχή αυτοκινήτων δηλαδή, είτε φορτηγών. Ξέρουμε από την μελέτη μας όλα τα υπόλοιπα οχήματα, μοτοσυκλέτες κτλ. Έτσι όπως μετρήθηκαν από ένα σταθμό διοδίων, κυρίες και κύριοι, για μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, τα δεδομένα που έχουμε είναι λίγο παλιά, όπως βλέπετε, αναφέρονται στο 2006, συγγνώμη, 2006, για ένα δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Μία στήλη μας δίνει το πλήθος των γιοταχή αυτοκινήτων και μία δεύτερη στήλη μας δίνει το πλήθος των φορτηγών που πέρασαν από τα διόδια. Τώρα, πάνω σε αυτά τα δεδομένα θα κάνουμε μερικούς απλούς υπολογισμούς και θα επαναλάβουμε κάποιες διαδικασίες που αφορούν τα διαγράμματα, την γραφική αναπαράσταση δηλαδή των επεξεργασμένων δεδομένων, συμπληρώνοντας ένα-δύο θέματα τα οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή, όπως για παράδειγμα είναι ο διπλός κάθετος άξονας. Πάμε να δούμε το πρώτο διάγραμμα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη λίγο. Τα δεδομένα μπορείτε να τα πάρετε απευθείας από εδώ, εκτός αν θέλετε να πειραματιστείτε και πάλι με την αντιγραφή επικόλυση. Για λόγους συντομίας, σας λέω ότι γενικά υπάρχουν διαθέσιμα και μοιάζουν κάπως έτσι. Το πρώτο γράφημα και ο πρώτος υπολογισμός που μας ζητείτε να γίνει εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ονομάζουμε γράφημα χρονοσειράς, δηλαδή να δείξουμε κατά κάποιο τρόπο το πλήθος αυτό γραφικά. Αντί να δίνουμε δηλαδή αριθμούς, να το δώσουμε ως γραφική παράσταση, ως ένα διάγραμμα. Προσέξτε τώρα ότι εδώ έχουμε δύο σειρές δεδομένων, επομένως θα χρειαστούν δύο στήλες ή δύο γραμμές κτλ. Το γράφημα αυτό νομίζω ότι σας είναι πάρα πολύ γνωστό από όλα όσα έχουμε πει. Μπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να το κάνετε ξεκινώντας τον οδηγό διαγραμμάτων, να επιλέξετε εδώ είτε τη στήλη είτε τη γραμμή που θα επιλέξω εγώ εδώ, μόνο με γραμμές χωρίς σημεία που τα ενώνουν και στη συνέχεια στο επόμενο να βεβαιωθείτε ότι εδώ έχετε επιλεγμένη την πρώτη γραμμή ως ετικέτα και την πρώτη στήλη ως ετικέτα όπως έχουμε πει. Αφήστε την προεπιλογή για την περιοχή δεδομένων εδώ ως έχει. Πολύ απλά αν θέλετε αυτό το υπόμνημα τώρα πια μπορείτε να το αλλάξετε θέση, να μην το αφήνουμε πάνω τη δεξιά, μπορείτε για παράδειγμα στην πάνω μεριά στην πάνω θέση του διαγράμματος. Ο οριζόντιος άξονας σας θυμίζω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ημερομηνία και ο κάθετος άξονας δεν μας δείχνει τίποτα άλλο παρά το πλήθος. Είτε αυτά είναι φορτηγά, είτε είναι γιοταχή αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει. Το γράφημα νομίζω ότι μας είναι αρκετά ικανοποιητικό. Μπορούμε να μικρύνουμε λίγο το μέγεθός του για να το βλέπουμε καλύτερα. Αν θέλετε μπορείτε να επέμβετε στα χαρακτηριστικά του γραφήματος όσον αφορά τη μορφοποίηση των γραμματοσειρών, των χρωμάτων κτλ. Αλλά νομίζω ότι πολύ απλά δείχνει σε όλους σας και σε όλους μας δηλαδή όσο το βλέπουμε πώς εξελίσσεται χρονικά το μέγεθος που λέγεται πλήθος οχημάτων, είτε η μπλε γραμμή εδώ αφορά τα γιοταχή αυτοκίνητα, είτε η κόκκινη γραμμή αφορά τα φορτηγά. Το μόνο που θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο είναι το εξής. Όπως βλέπετε γενικά η μπλε γραμμή έχει μια έτσι αρκετά μεγάλη διαβάθμιση, ενώ η κόκκινη γραμμή είναι κάπως έτσι πιο περισσότερο ευθεία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα γιοταχή από ό,τι έχουμε στα φορτηγά. Αν εξετάσει κανείς τα δεδομένα θα δει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ότι για παράδειγμα και τα φορτηγά έχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα υπάρχουν μέρες με πολύ μικρή διέλευση φορτηγών όπως αυτή εδώ που έχει μόνο 17 φορτηγά και υπάρχουν μέρες που έχουν πενταπλάσια περίπου διέλευση όπως εδώ που έχουν 87. Αυτό το πενταπλάσιο όπως καταλαβαίνετε δεν φαίνεται καθόλου καθαρά εδώ στην κόκκινη γραμμή, σε αυτό το διάγραμμα. Αν λοιπόν κυρίες και κύριοι θέλουμε να δείξουμε κάτι τέτοιο,
Όχι μόνο δηλαδή ότι γενικά τα ΙΧ είναι πολύ περισσότερα από τα φορτηγά, ότι η μπλε γραμμή είναι πολύ πάνω στο διάγραμμα από την κόκκινη γραμμή, συγγνώμη. Αλλά να δείξουμε επίσης και τις σχετικές μεταβολές που έχει κάθε μια γραμμή ξεχωριστά, και εδώ μιλάμε για δύο σειρές δεδομένων, τότε θα αναγκαστούμε κυρίες και κύριοι να κάνουμε αυτό που λέγεται εισαγωγή δευτερεύοντος κάθετου άξονα. Με λίγα λόγια, να χρησιμοποιήσουμε έναν δεύτερο κάθετο άξονα εδώ στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος, που να μας δείχνει την ποσότητα του πλήθους, το πλήθος με λίγα λόγια, συγγνώμη, των φορτηγών, αλλά όμως με διαφορετική κλίμακα. Τα φορτηγά, όπως βλέπετε και από τα δεδομένα, ποτέ δεν φτάνουν τις τιμές, για παράδειγμα 400 ή 700, 800 κτλ., αλλά μένουν σε πολύ μικρότερο πλήθος. Για να το καταφέρουμε κάτι τέτοιο, απλά επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε από το γράφημα, εδώ, και ανοίξτε λίγο τη μορφοποίηση της σειράς δεδομένων, κυρίες και κύριοι, και πολύ απλά κάντε αυτήν εδώ την επιλογή. Ανοίξτε δηλαδή τη μορφοποίηση της σειράς δεδομένων και διαλέξτε τον δευτερεύοντα άξονα ψ. Τα δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε τώρα πια, του γραφήματος θα μείνουν μεν ως έχουνε. Η παράσταση όμως του γραφήματος θα μεταβληθεί αρκετά. Η μπλε γραμμή έχει μείνει ως έχει και διαβάζεται ποσοτικά στον αριστερό άξονα. Η κόκκινη γραμμή όμως τώρα πια πρέπει να διαβαστεί στον δεξί άξονα, όπως το βλέπετε εδώ στην οθόνη σας. Για τον λόγο αυτό θα βλέπετε τώρα πια να τροποποιήσουμε και τους τίτλους των αξώνων. Για παράδειγμα, εδώ το πλήθος δεν πρέπει να είναι ένα απλό πλήθος, αλλά θα πρέπει να είναι τι, πλήθος ΙΧ, έτσι όπως το είχαμε αναφέρει για την μπλε γραμμή, ενώ εδώ θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας τίτλος στον δεύτερο κάθετο άξονα ως τίτλος ως τίτλος που να λέει, για παράδειγμα, πλήθος φορτηγών. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με αυτή την επιλογή, με δεξί κλικ και εισαγωγή τίτλου στον άξονα. Εδώ ανοίγουμε τη μορφοποίησή του. Ας διαγράψουμε λίγο το κείμενο εδώ. Και είπαμε ότι εδώ μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πλήθος φορτηγών. Και εδώ πρέπει να αλλάξουμε και αυτή εδώ την λέξη, να μην λέει πλήθος μονάχα, αλλά να γράφει πλήθος ΙΧ, για να είμαστε περισσότερο, να έχουμε δώσει περισσότερες διευκρινήσεις στο τι παριστάνει ο κάθε άξονας. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, αν δεν σας ικανοποιεί η εμφάνιση του γραφήματος, είστε ελεύθεροι να επέμβετε όσο και όπως θέλετε, αλλάζοντας τα χρώματα, τις γραμματοσειρές κτλ. Όσον αφορά όμως το τεχνικό μέρος του γραφήματος, σε αυτό το σημείο προσέξτε λίγο τα εξής πράγματα που έχουμε πει. Είτε θα δώσουμε έναν ενιαίο άξονα για τις δύο αυτές ποσότητες, αν θέλουμε να τονίσουμε τη σχετική τους διαφορά, ότι τα φορτηγά, για παράδειγμα, είναι πολύ λιγότερα από τα ΙΧ, επομένως πολύ πιο κάτω μία γραμμή από την άλλη, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διπλό κάθετο άξονα, αν θέλουμε να τονίσουμε τις σχετικές μεταβολές που έχει το κάθε μέγεθος ξεχωριστά, διότι διαφορετικά, αν δύο γραμμές, δύο σειρές δεδομένων τοποθετηθούν στον ίδιο άξονα και έχουν πολύ διαφορετική κλίμακα όσον αφορά τη μέτρησή τους, τα ποσά δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο, θα χάσουμε σε λεπτομέρεια. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε ότι ο ένας κάθετος άξονας σταματάει στο 1000, ο άλλος πηγαίνει στο 100. Με λίγα λόγια, τα ΙΧ αυτοκίνητα είναι περίπου δεκαπλάσια από ό,τι είναι τα φορτηγά, όχι ακριβώς, αλλά κατά μέσο έτσι, όρο, κατά μέσο όρο μπορούμε να το διαπιστώσουμε γι' αυτό. Οπότε θα χρειαστεί δευτερεύοντα άξονας, αν θέλουμε να τονίσουμε, σας το ξαναλέω, τις σχετικές μεταβολές που έχουν και τα δύο μεγέθη. Για παράδειγμα, εξετάζοντας τώρα αυτό το γράφημα έτσι όπως το βλέπουμε εδώ, πολύ εύκολα μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι τα φορτηγά έχουν πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις όσον αφορά το πλήθος διέλευσης σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Ένα μέγεθος που λίγο αργότερα θα το συναντήσουμε και εμείς, και νομίζω ότι σας είναι ήδη γνωστό από την στατιστική ως μέτρηση της διακύμανσης μιας ποσοτικής μεταβλητής. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ας δούμε λίγο το δεύτερο ερώτημα. Μας ζητάει να υπολογίσουμε το ποσοστό των ΙΧ και φορτηγών επί του συνόλου οχημάτων ανά ημέρα και να παραστήσουμε γραφικά αυτά τα δύο μεγέθη. Με λίγα λόγια, ας πάμε εδώ στην καρτέλα 2, στο φύλλο 2 επίσης του Excel,
θέλουμε να δείξουμε όχι το απόλυτο, τον απόλυτο αριθμό των οχημάτων διέλευσης, πόσα φορτηγά και πόσα γεωταχή, αλλά το ποσοστό τους. Τι ποσοστό των οχημάτων που περνάνε είναι φορτηγά και τι είναι γεωταχή. Ένα τέτοιο διάγραμμα σας δείχνεται εδώ, όπως έχουν υπολογιστεί από τις στήλες σε DKA που θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Αυτό όμως θέλω να σας πω εξ αρχής ότι είναι ένα κακό διάγραμμα και ότι δεν θα πρέπει γενικά να το χρησιμοποιούμε σε τέτοιες έτσι περιπτώσεις και θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό. Προσέξτε μονάχα τον υπολογισμό της στήλης DKA, είναι πάρα πολύ απλός. Όπως βλέπετε εδώ, χρησιμοποιούμε τον τύπο Β2 δια Β2 συν C2, με λίγα λόγια διαιρούμε το πλήθος των ΙΧ δια το άθροισμα ΙΧ και φορτηγών σε μία ημέρα. Με το σύμβολο του ποσοστού θα μετατρέψουμε τον υπολογισμό σε ποσοστό επί της 100 και αντίστοιχα εδώ ο τύπος είναι πολύ παρόμοιος, είναι C2 δια B2 συν C2, δηλαδή με λίγα λόγια διαιρούμε το πλήθος των φορτηγών δια το άθροισμα των οχημάτων και πάλι με τον τύπο του ποσοστού, με το σύμβολο δηλαδή επί της 100, μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογισμό σε υπολογισμό ποσοστού. Το κλάσμα δηλαδή αντί για να είναι κλάσμα της μονάδος, να είναι κλάσμα να είναι μέρος του 100. Αυτός ο τύπος, όπως ξέρετε, μπορεί από εδώ να τραβηχτεί πολύ εύκολα προς τα κάτω ή από εδώ να τραβηχτεί επίσης πολύ εύκολα προς τα κάτω, να αναπτυχθεί δηλαδή και να συμπληρωθεί η στήλη με τα αντίστοιχα ποσοστά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το κάνουμε και το κάνουμε γενικά αν χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε τα ποσοστά. Αν απλώς πρέπει να τα παραστήσουμε γραφικά, ο υπολογισμός στις στήλες DKE έτσι όπως τον έχουμε δει είναι παντελώς περίτος, δεν χρειάζεται να γίνει σε καμία περίπτωση. Και δείτε λίγο τι εννοώ. Θα αφήσουμε αυτό το γράφημα εδώ στην άκρη, σας το ξαναλέω και το βλέπετε εδώ ξανά να το θυμάστε ότι είναι ένα κακό γράφημα, δεν μας κάνει δηλαδή για την περίπτωση. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένα γράφημα στίβας με συσσόρευση ποσοστού, έτσι ώστε η μία στήλη να είναι πάνω από την άλλη, κατά κάποιο τρόπο το άθροισμά τους είναι πάντοτε 100 και έτσι θα μπορέσουμε να το δούμε πολύ καλύτερα όπως θα δείτε και μόνοι σας. Κοιτάξτε λίγο τι εννοώ. Ας ενεργοποιήσουμε λοιπόν ένα από τα κελιά των δεδομένων, ανοίγουμε τον οδηγό γραφημάτων, μένουμε στις στήλες, μόνο που εδώ τώρα διαλέγουμε αυτή την υποκατηγορία, με λίγα λόγια αυτό που γράφει ποσοστό σε στίβα, συνεχίζουμε τον οδηγό διαγραμμάτων. Προσέξτε λίγο τώρα εδώ στην σειρά δεδομένων, εδώ στο 3 δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε τον υπολογισμό του ποσοστού. Δεν είναι λάθος να το κάνετε, αλλά σας το ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι που και που το χρειάζεστε. Είτε πάρετε τις δύο αυτές σειρές που έχουμε υπολογίσει με το ποσοστό, είτε πάρετε τις σειρές δεδομένων με τα δεδομένα που θα είχαμε από την αρχή, το αποτέλεσμα των υπολογισμών θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αφαιρέστε λοιπόν από εδώ αυτές τις δύο σειρές και εδώ στο επόμενο, κοιτάξτε λίγο τι έχουμε καταφέρει. Όπως βλέπετε, έχουμε τώρα πια στην ουσία δύο ράβδους, αλλά η μία πάνω στην άλλη που φαίνονται σαν μία. Το ποσοστό έχει πάντοτε άθροισμα 100% και το σχετικό ύψος της κάθε ράβδου αναπαριστά το ποσοστό της διέλευσης, είτε πρόκειται για οχήματα, είτε πρόκειται για φορτηγά, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα. Εδώ μπορούμε και πάλι να αφήσουμε τους τίτλους άξονες στην ημερομηνία και στο, όχι τώρα πια στο πλήθος, αλλά στο ποσοστό. Λοιπόν, μπορείτε αν θέλετε και εδώ να βάλετε πάλι επάνω από το γράφημα το υπόμνημα ή κάτω ή δεξιά, όπως σας βολεύει και όπως σας αρέσει καλύτερα και ό,τι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, έχουμε τελειώσει όπως βλέπετε. Δεν θα μείνουμε περισσότερο στην μορφοποίηση τίτλων και αξώνων και τα λοιπά όπως έχουμε κάνει παλιότερα. Θα νομίζω ότι είναι κάτι που μπορείτε και εσείς μόνοι σας να το κάνετε πολύ πιο εύκολα από ότι πιθανά στο παρελθόν. Προσέξτε μονάχα ότι τα δύο γραφήματα τώρα πια, παρόλο που αναπαρεστούν τα ίδια δεδομένα, έχουν διαφορετική όψη και το ένα υπερτερεί καταφανώς του άλλου σε σχέση με αυτό που θέλουμε να τονίσουμε. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτό εδώ το γράφημα να δούμε ότι υπάρχει μία κατά κάποιο τρόπο συνεχόμενη πτώση στο ποσοστό των οχημάτων, των ΙΧ οχημάτων ως προς τα φορτηγά και η οποία στη συνέχεια πάλι αλλάζει τάση κτλ. Δηλαδή υπάρχουν λίγα λόγια μερικές μέρες που περνάει μεγάλο ποσοστό, έτσι, μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως ποσοστό φορτηγών.
Προσέξτε μονάχα και εδώ αυτή την στίχηση που έχουμε κάνει όσον αφορά τις ετικέτες στον κάθε το άξονα. Έχουν μια πλάγια στίχηση έτσι ώστε να χωράνε κατά κάποιο τρόπο καλύτερα, να τοποθετούνται καλύτερα. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε να το κάνετε, ανοίξτε εδώ την μορφοποίηση του άξονα. Και κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο τώρα, μπορείτε απλά να πάτε εδώ στην καρτέλα που λέει ετικέτα και από εδώ με ένα απλό κλικ να αλλάξετε τη σχετική γωνία με την οποία οι ετικέτες τοποθετούνται πάνω στον άξονα, αν κάτι τέτοιο βέβαια σας είναι έτσι, σας χρειάζεται ή όχι. Θα πάρετε αυτήν εδώ τη μορφή. Αλλάζοντας αυτή τη γωνία δίνουμε περισσότερο χώρο ώστε να τοποθετήσουμε μεγαλύτερες ετικέτες, αν αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο μας χρειάζεται ή τέλος πάντων είναι κάτι το επιθυμητό. Ξανατονίζω σε αυτό το γράφημα ότι δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τα ποσοστά. Το γράφημα μπορεί να γίνει και χωρίς αυτόν τον υπολογισμό. Είναι αυτόματος αν δηλώσουμε ότι πρόκειται για στίβα σε ποσοστό. Αποθήκευση λοιπόν της δουλειάς μας εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ, έτσι όπως έχουμε κάνει στο αρχείο Toll Graphs ή οπωσδήποτε θέλετε να το ονομάσετε. Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά την γραφική παράσταση της ποσοστιαίας μεταβολής του πλήθους των γιοταχή και φορτηγών που διέρχονται από το σταθμό 2-2. Με λίγα λόγια, τώρα πια θέλουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό με το οποίο μεταβάλλεται η κίνηση, το πλήθος των οχημάτων, είτε αυτά είναι φορτηγά είτε είναι γιοταχή, και στη συνέχεια να παραστήσουμε αυτή την ποσοστιαία μεταβολή. Και πάλι είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει νομίζω έτσι αρκετές φορές στο παρελθόν. Εύκολο είναι και τούτο εδώ το γράφημα. Πάμε εδώ στην καρτέλα 2 να το δούμε. Προσέξτε την καρτέλα 3, συγγνώμη, στο φύλλο 3. Προσέξτε λίγο, η 5% μεταβολή νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορείτε και εσείς να δείτε σε αυτόν εδώ τον τύπο, υπολογίζεται ως εξής. Αφαιρούμε την παλιά τιμή από την τρέχουσα τιμή και διαιρούμε με την παλιά τιμή. Με λίγα λόγια, κάνουμε την αφαίρεση εδώ β3-β2 δια β2% για να βρούμε το ποσοστό της μεταβολής. Το αριθμός που παίρνουμε εδώ, το 29,7%, δεν μας είναι τίποτα άλλο, δεν μας λέει τίποτα άλλο παρά ότι την 12η Φεβρουαρίου η κίνηση, το πλήθος με λίγα λόγια των γιοταχή αυτοκινήτων έπεσε κατά 29%. Από 573 πήγε στο 403 και αυτό αντιστοιχεί σε μείωση. Έχουμε αρνητικό πρόσημο, όπως βλέπετε, σε 29%. Αντίστοιχα, μπορούμε να υπολογίσουμε και την ποσοστιαία μεταβολή για τα φορτηγά. C3-C2 δια C2%. Από 26 πήγαμε στα 17 και εδώ είχαμε τόση, όπως βλέπετε, στο 34% και το καθεξής. Αυτός ο τύπος εδώ μπορεί να συμπληρωθεί είτε με διπλό κλικ στο σημείο αγκύρωσης ή αν θέλετε το αναπτύσσετε έτσι σταδιακά με το κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού σας πατημένο, πηγαίνοντας προς τα κάτω, συμπληρώνονται όλους αυτούς τους υπολογισμούς, μεγάλες μεταβολές όπως βλέπετε, μείον 29 εδώ, 66 εδώ, 102 εδώ. Οπότε για να κάνουμε τώρα το γράφημα αυτό εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά και πάλι να καλέσουμε τον οδηγό διαγραμμάτων. Θα επιλέξουμε και εδώ και πάλι την γραμμή, τα διαγράμματα γραμμών δηλαδή, με λίγα λόγια. Μπορείτε, αν θέλετε, να αφήσετε και τα σημεία, αν θέλετε, όχι. Και στη συνέχεια, εδώ αφαιρούμε τις σειρές δεδομένων που αφορούν τα γιοταχή και τα φορτηγά. Κρατάμε μονάχα τις ποσοστιαίες μεταβολές. Ο άξονας χ είναι η ημερομηνία, ο οριζόντιος άξονας των κατηγοριών. Εδώ είναι το ποσοστό. Πάλι εδώ ας το αφήσουμε από πάνω το υπόμνημα. Το γράφημα όπως βλέπετε έχει αυτή τη μορφή. Και εδώ θα το τελειώσουμε κυρίες και κύριοι. Θα αφήσουμε το γράφημα σε αυτή τη... Εδώ έχω κάνει ένα λάθος. Ημερόμηνια, να μην τρώμε και τις λέξεις. Λοιπόν, συγγνώμη. Και πάλι δεν θέλω να σας καθυστερώ όσον αφορά τη μετακίνηση των ετικετών στο κάτω μέρος του γραφήματος και τα λοιπά. Νομίζω ότι το έχουμε δει σε προηγούμενα γραφήματα και μπορείτε μόνοι σας να το κάνετε. Από το τρέχον γράφημα κρατήστε απλά την
την, τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής και την τοποθέτηση δύο τέτοιων σειρών δεδομένων, συγγνώμη, πάνω στο ίδιο γράφημα. Γενικά έχετε υπόψη ότι στα οικονομικά θα χρειαστούμε πολλούς τέτοιους υπολογισμούς, συγκριτικούς με λίγα λόγια ποσοστιαίων ή σχετικών μεταβολών κάποιων μεγεθών. Οπότε προσπαθήστε να εξοικειωθείτε κι εσείς έτσι λίγο εύκολα, έτσι ώστε να κάνετε παρόμοιους υπολογισμούς και διαγράμματα σχετικά εύκολα. Λοιπόν, στο επόμενο στάδιο, κυρίες και κύριοι, των υπολογισμών μας και των γραφημάτων, εδώ στο νούμερο 4, στο τέταρτο ερώτημα δηλαδή, βάζουμε ένα επιπλέον στοιχείο, το ποσό το οποίο πληρώνει κανείς για να περάσει από αυτά τα αδειόδια, να δώσει δηλαδή κάποιο κόμιστρο. Στο παράδειγμα που έχουμε, κάθε γιοταχή πληρώνει 2,5 ευρώ για να περάσει από το σταθμό αυτοδιοδίων και κάθε φορτηγό 9,2 ευρώ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αφενός με να υπολογίσουμε τα έσοδα που έχει κάθε μέρα ο σταθμός αυτός διοδίων, ο συγκεκριμένος σταθμός, και στη συνέχεια να βάλουμε στο ίδιο γράφημα την εξέλιξη που έχουν τα έσοδα όσο και το σύνολο των οχημάτων. Το άθροισμα, να αθροίσουμε δηλαδή το πλήθος γιοταχή με το πλήθος των φορτηγών. Και οι δύο αυτοί οι υπολογισμοί είναι σχετικά έτσι, απλοί και εύκολοι. Θα πάμε λίγο εδώ στο φύλλο 4 για να τους δούμε, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα εδώ, στη στήλη D στα έσοδα έχουμε κάνει τον υπολογισμό ως εξής. Πολλαπλασιάζουμε με το 2,5 το κελί β2 και προσθέτουμε σε αυτή την ποσότητα το γινόμενο 9,2 επί C2. Την αλγεβρική παράσταση δηλαδή που μας δίνει το σύνολο των εσόδων. 2,5 φορές το πλήθος των 2,5 ευρώ, συγγνώμη, επί το πλήθος των οχημάτων που είναι γιοταχή, συν 9,2 φορές το πλήθος των οχημάτων που είναι φορτηγά. Η ποσότητα αυτή, το 1671,70, μας λέει ότι την ημέρα 11 Δευτέρου του 2006, το συγκεκριμένο σταθμός διοδίων εισέπραξε 1671,70 ευρώ. Εκείνη την ημέρα πέρασαν συνολικά 599 οχήματα. Αυτό εδώ μπορεί να βρεθεί απλά με τον τύπο της πρόσθεσης, της άθρησης δηλαδή των κελιών Β2 συν C2. Να σας πω μονάχα και να σας θυμίσω ότι αυτός ο υπολογισμός μπορεί να γίνει επίσης, συγγνώμη, με αυτόν εδώ τον τύπο, το SAM δηλαδή Β2 ως C2. Σε τέτοιες απλές περιπτώσεις όμως γενικά δεν το χρησιμοποιούμε, ειδικά όταν η άθρηση γίνεται οριζόντια, προτιμούμε αυτόν τον τύπο, αυτής της μορφής τον τύπο σε σχέση με αυτόν εδώ. Συγγνώμη. Αυτή τη στήλη μπορούμε να τη διαγράψουμε, δεν μας χρειάζεται. Απλά τη δείξαμε για λόγους έτσι, σύγκρισης. Τώρα, εφόσον έχουμε, κυρίες και κύριοι, αυτές τις δύο σειρές δεδομένων, δηλαδή τα έσοδα και το σύνολο, θα χρειαστεί να τα παραστήσουμε γραφικά στο ίδιο γράφημα. Προσέξτε τώρα το εξής. Ένα θέμα είναι ότι έχουμε δύο σειρές δεδομένων. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι δεν έχουμε όλες τις σειρές δεδομένων της περιοχής δεδομένων, αλλά μόνο ένα υποσύνολό τους, άρα στο βήμα 3, εκεί που γράφει, εκεί που έχουμε να επιλέξουμε από τις σειρές δεδομένων, πρέπει να εργαστούμε κατάλληλα. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, κυρίες και κύριοι, γενικά είναι ότι είναι καλό να έχετε υπόψη ότι σε συγκεκριμένα παραδείγματα χρειαζόμαστε επίσης διαφορετικούς άξονες. Τα μεγέθη μπορεί να μην είναι τρομερά διαφορετικά, όπως είδαμε σε άλλες περιπτώσεις, αλλά μετριούνται σε διαφορετικές μονάδες. Είναι άλλο πράγμα να μετράμε πλήθος και άλλο πράγμα να μετράμε ευρώ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις έχετε υπόψη ότι είναι καλό να χρησιμοποιούμε δύο κάθετους άξονες, έναν κύριο και ένα δευτερεύον. Το γράφημα, όπως φαντάζεστε, μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και να το ξεκινήσουμε πάλι κατά τα γνωστά. Ας επιλέξουμε και πάλι γραμμές, εδώ. Και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, εδώ, αυτό που σας έλεγα πριν, δεν θέλουμε να δώσουμε το πλήθος των γιοταχή ούτε των φορτηγών. Θέλουμε να μείνουν τα έσοδα και το σύνολο από τα οχήματα τα οποία έχουν περάσει από το σταθμό 2-2 εδώ. Προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Ας τοποθετήσουμε εδώ και πάλι την ημερομηνία ως τίτλο του
οριζόντιο άξονα κατηγοριών. Ας αφήσουμε εδώ τα έσοδα, για παράδειγμα σε euro, τα έσοδα τα οποία παίρνουμε από, έχουν εισπραχθεί από τα διόδια. Ας τοποθετήσουμε το γράφημα τώρα για να κάνουμε λίγο τις εξής παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση είναι η εξής, ότι η πράσινη καμπύλη εδώ που αναφέρεται στο σύνολο των οχημάτων δεν μπορεί να μετρηθεί με ευρώ όπως δίνεται εδώ στον κάθετο άξονα. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε αυτή τη σειρά δεδομένων σε ένα δευτερεύοντα άξονα δεδομένων. Ενεργοποιήστε λοιπόν τον άξονα, ανοίξτε την καρτέλα που γράφει μορφοποίηση της σειράς δεδομένων και επιλέξτε από εδώ δευτερεύον άξονας ψ, κάθετος άξονας. Θα δείτε ότι θα αλλάξει, όπως έχουμε ξαναδεί, το σχήμα του γραφήματος, ειδικά όσον αφορά αυτή τη σειρά δεδομένων. Εδώ τώρα πια, κυρίες και κύριοι, όμως θυμάστε ότι δεν έχουμε ευρώ όπως έχουμε εδώ πέρα, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που συζητάμε, οπότε στον τίτλο του άξονα μπορούμε απλά να βάλουμε πλήθος ή σύνολο οχημάτων όπως το έχουμε βάλει πιο πριν. Και εδώ να σας πω μονάχα στον κανονικό άξονα στον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει, μπορεί οι υπολογισμοί μας να γίνονται με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, όπως χρησιμοποιούμε καθημερινά στις χρηματικές και στις εγχρήματες συναλλαγές μας. Ωστόσο, η τοποθέτηση αυτών των δεκαδικών ψηφίων, κυρίες και κύριοι, στις ετικέτες των αξιών είναι παντελώς περιττή. Καλό είναι να την αποφεύγετε. Ανοίξτε λοιπόν τη μορφοποίηση του άξονα και στην καρτέλα αριθμοί αφαιρέστε τη μορφή προέλευσης, όπως δηλαδή έχουν υπολογιστεί με 2 δεκαδικά ψηφία, και τοποθετήστε τα 0. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου δεκαδικά ψηφία εδώ στους άξονες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλάβει και το μάτι μας για να το διακρίνει. Όπως καταλαβαίνετε και μόνοι σας τώρα πια, οι δύο καμπύλες συμβαδίζουν. Προφανώς όταν αυξάνονται τα οχήματα, αυξάνονται και τα έσοδα, και όταν μειώνονται τα οχήματα, μειώνονται και τα έσοδα. Άλλες φορές αυτές οι καμπύλες είναι περισσότερο κοντά, άλλες φορές είναι περισσότερο μακριά, και αυτό εξαρτάται από την σχετική συχνότητα διέλευσης οχημάτων, για παράδειγμα φορτηγών ή γιοταχή, μιας και πληρώνει διαφορετικό κόμιστρο. Ο έλεγχος όμως τέτοιων σειρών, κυρίες και κύριοι, που αναπαριστούν διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, είναι δηλαδή άλλο μέγεθος τα έσοδα που λαμβάνουμε από την διέλευση των οχημάτων και άλλο μέγεθος το πόσα οχήματα έχουν περάσει. Ωστόσο, και πάλι σας λέω ότι τέτοια γραφήματα πολύ εύκολα μπορούν να μας δώσουν μια έτσι, αρχική ιδέα για το αν δύο σειρές συμβαδίζουν κατά κάποιο τρόπο ως προς το χρόνο ή όχι. Λοιπόν, και εδώ βέβαια μπορείτε να επέμβετε στα άλλα χαρακτηριστικά των γραφημάτων όσον αφορά τη μορφοποίηση των στοιχείων των τίτλων των αξώνων ή των γραμμών κτλ. Κτλ. Προς το παρόν όμως δεν θα μείνουμε εμείς αυτό εδώ το θέμα, θα πάμε στον επόμενο υπολογισμό και στο επόμενο γράφημα. Θα δούμε λίγο τους υπολογισμούς εδώ στο 5 και στο 6 παρέα, θα τους δούμε λίγο μαζί γιατί είναι αρκετά παρόμοιοι. Κοιτάξτε λίγο. Τώρα θέλουμε με βάση τον προηγούμενο υπολογισμό να υπολογίσουμε την ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων και να την παραστήσουμε γραφικά. Νομίζω ότι είναι και αυτό έτσι πολύ εύκολο. Τώρα πια δεν ασχολούμαστε με τα ποσοστά του πλήθους, αλλά με τα ποσοστά των εσόδων. Ο δεύτερος υπολογισμός εδώ στο 6, που είναι πάλι παρόμοιος, δηλαδή αφορά τον υπολογισμό των εσόδων, θέλουμε να υπολογίσουμε αυτή την ποσοστιαία μεταβολή όχι σε καθημερινή βάση, δηλαδή πώς πάει μέρα προς μέρα όπως συνήθως κάνουμε, αλλά με βάση μια σταθερή ημερομηνία αναφοράς, για παράδειγμα την πρώτη μέρα, την 11η Φεβρουαρίου του 2006. Πρώτη μέρα εννοώ την ημέρα που έχουμε τα δεδομένα στη διάθεσή μας. Αυτό δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να το κάνουμε, αλλά αν χρειαστεί να το κάνετε, έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε σε ένα έτσι, λογιστικό φύλλο, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε λίγο, πάμε εδώ λίγο στο 5 και στο 6 που σας λέω ότι είναι και μαζί. Εδώ είναι τα έσοδα. Ο υπολογισμός δηλαδή των συνολικών εσόδων που έχει ο σταθμός διοδίων όσον αφορά την
διέλευση των οχημάτων και είναι από τον γνωστό μας τύπο 2,5 επί β2 συν 9,2 επί c2 για την πρώτη μέρα. Από εκεί και μετά αυτός ο τύπος έχει αναπτυχθεί προς τα κάτω, έτσι ώστε εδώ να είναι β3 c3 ή εδώ να είναι β4 c4 και ούτω καθεξής. Τώρα, η στήλη ε κάνει αυτό που είναι συνηθισμένο όσον αφορά την ποσοστιαία μεταβολή. Με λίγα λόγια, εφαρμόζουμε έναν υπολογισμό που μας λέει να υπολογιστεί σε ημερήσια βάση η ποσοστιαία μεταβολή στα έσοδα. Το μείον 30 που παίρνουμε εδώ σημαίνει ότι τα έσοδα έχουν από την ημερομηνία 11 Δευτέρου στην ημερομηνία 12 Δευτέρου μειωθεί κατά 30%. Από τα 1600 πήγαμε περίπου στα 1100 και το καθεξής. Βλέπετε, μετά έχουν αυξηθεί κατά 3,9%, μετά έχουν αυξηθεί κατά 20,9% και το καθεξής. Αυτό εδώ το 20,9 μας λέει για παράδειγμα ότι το 1463 είναι 20,9 φορές μεγαλύτερο, συγγνώμη, κατά 20,9%, όχι 20 φορές, 20,9% περισσότερο από ότι είναι το 1209. Αυτή εδώ η στήλη για να παρασταθεί γραφικά, μπορούμε απλά να καλέσουμε τον οδηγό γραφημάτων, να πάμε εδώ στη γραμμή, στο επόμενο και πάλι στο επόμενο και εδώ κυρίες και κύριοι να αφαιρέσουμε τις υπόλοιπες σειρές δεδομένων από όλη την περιοχή, από όλο τον πίνακα δεδομένων δηλαδή, να αφήσουμε μόνο την πρώτη εδώ και εδώ κυρίες και κύριοι απλά δεν χρειαζόμαστε, σας το ξαναλέω, υπόμνημα, μιας και είναι μόνο μία η σειρά. Δεν βάλαμε γραμμές. Λοιπόν, εδώ είναι η ημερομηνία και πάλι. Και εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 100% μεταβολή εσόδων. Μπορείτε εσείς να βάλετε κάποιον άλλο τίτλο όπως θέλετε εσείς. Αυτό είναι το γράφημα κυρίες και κύριοι, δεν θα μείνουμε περισσότερο σε αυτό ούτε στην μορφοποίησή του, παρά μόνο εδώ σας ξαναθυμίζω ότι στον αριθμό καλό είναι να βγάλετε τη μορφή προέλευσης και να αφαιρέσετε τα δεκαδικά ψηφία που έχουμε. Αυτό εδώ το γράφημα μας λέει για παράδειγμα ότι εδώ στην 12 Δευτέρου τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά περίπου 30%, μετά αυξήθηκαν κατά κάτι γύρω στο 3-5% και ούτω καθεξής. Πότε αυξάνονται, δηλαδή είναι, οι τιμές τους είναι πάνω από το 0, πότε μειώνονται, πότε είναι κάτω από το 0. Και πάλι θέλω να σας θυμίσω, αν και δεν είναι κάτι που θα το δούμε σε αυτό εδώ το βίντεο γιατί το έχουμε ξαναδεί, πώς μπορείτε και θα ήταν καλό να τοποθετήσετε αυτές τις ετικέτες στο κάτω μέρος του γραφήματος, του άξονα, έτσι ώστε να μην μπερδεύονται, να μην υπάρχει αυτή η υπέρθεση με τις γραμμές. Με τη γραμμή εννοώ των δεδομένων που αναπαριστούμε δεξιά στο γράφημα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο δεξιά εδώ στην άκρη αυτό το γράφημα και κοιτάξτε τώρα τον υπολογισμό της στήλης F που είναι εδώ το σημείο 6 που λέει να υπολογίσουμε την ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων με βάση τα έσοδα μιας ημερομηνίας αναφοράς. Αυτή η ημερομηνία αναφοράς για μας είναι αυτή εδώ, η πρώτη δηλαδή. Όπως βλέπετε εδώ το νούμερο είναι το ίδιο και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό εδώ, μιας και εδώ η δεύτερη μέρα, είτε την πάρουμε σχετικά ως προς την προηγούμενη της, είτε την πάρουμε με απόλυτη αναφορά ως προς την πρώτη ημέρα, ο τύπος είναι ο ίδιος. Προσέξτε βέβαια ότι εδώ έχουμε τοποθετήσει αυτό το δολάριο στο 2, δηλαδή το σύμβολο της ακύρωσης του τύπου, έτσι ώστε η αναφορά στο κελί D2, δηλαδή στην αφαίρεση που κάνουμε εδώ, να είναι σταθερή. Αν θυμάστε εδώ, είχαμε όλο τον τύπο με σχετικές αναφορές κελιού, εδώ υπάρχει μία απόλυτη αναφορά, τουλάχιστον όσον αφορά την γραμμή, στο 2 δηλαδή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν αυτός εδώ ο τύπος θα πάει προς τα κάτω, όπως βλέπετε, θα γίνει D4 εδώ, αλλά θα μείνει D2 εδώ πέρα. Με λίγα λόγια, κρατάμε αυτόν τον τύπο σταθερό ως προς την αρχική του ημερομηνία. Αφαιρούμε δηλαδή και διαιρούμε με ένα σταθερό ποσό σε αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτό το σύμβολο του δολαρίου μας χρειάζεται, έτσι ώστε όταν ο τύπος θα τραβηχτεί προς τα κάτω, θα αναπτυχθεί δηλαδή σε μια κάθετη περιοχή, σε μια στήλη, η αναφορά του κελιού D2 να μείνει σταθερή. Αυτό σημαίνει να υπολογιστεί το ποσοστό προς μια σταθερή ημερομηνία.
Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ έχουμε 3,9 και εδώ έχουμε μείον 27,6, πολύ διαφορετικά νούμερα. Αυτό το 3,9, αυτό που είχαμε δει πριν, μας λέει ότι στις 13 Φεβρουαρίου η μεταβολή στα έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα που ήταν η 12η Φεβρουαρίου, αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 3,9%. Εδώ το μείον 27 μας λέει το εξής, ότι στην 13η Φεβρουαρίου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με την 11η Φεβρουαρίου. Εδώ που έχουμε 12,5 και είμαστε πια στις 14η Φεβρουαρίου, μας λέει ο υπολογισμός αυτός ότι τα έσοδα ήταν 12,5% μικρότερα από αυτά που είχαμε στην ημερομηνία αναφοράς. Προσέξτε λίγο, οι δύο αυτοί υπολογισμοί είναι λίγο διαφορετικοί. Ο δεύτερος δεν είναι και πολύ συνδεδεμένος να γίνεται, αλλά αν τον χρειάζεστε, είναι καλό να ξέρετε πώς μπορείτε να το κάνετε σε ένα λογιστικό φύλλο. Το μυστικό του είναι απλώς η εφαρμογή μιας απόλυτης αναφοράς, έτσι ώστε καθώς ο τύπος αναπτύσσεται κάθετα σε μία στήλη, να μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς να χρειάζεται να τον ξαναγράφετε με το χέρι πολλές φορές. Από τη στιγμή που έχετε βέβαια αυτόν τον υπολογισμό, όλα τα υπόλοιπα νομίζω σας είναι γνωστά, εύκολα κτλ. Ανοίξτε εδώ το διάγραμμα γραμμών, επιλέξτε τις γραμμές ή μπορείτε να το κάνετε και με άλλον τρόπο αν θέλετε, με άλλο τύπο γραφήματος εννοώ. Αφήστε εδώ τις επιλογές κατά προεπιλογή, διαγράψτε ή αφαιρέστε αν θέλετε τις προηγούμενες σειρές δεδομένων. Βγάλτε το υπόμνημα, όλα τα άλλα δεν είναι παρά τα ίδια, ημερομηνία, σωστά, και εδώ έχουμε ποσοστό μεταβολή. Αν θέλετε το ποσοστό μπορείτε να το γράψετε. Ποσοστιαία μεταβολή εσόδων δηλαδή. Ξεκινήσαμε εκεί με κεφαλαία, βάλαμε και τη μεταβολή με κεφαλαία. Τα υπόλοιπα κυρίες και κύριοι, σας το ξαναθυμίζω, σας είναι γνωστά από άλλους τύπους γραφημάτων που έχουμε κάνει. Αλλάξτε από εδώ την μορφοποίηση των αριθμών, δηλαδή στις ετικέτες του κάθε το άξονα, αφαιρέστε τα δικά ψηφία έτσι όπως έχουν υπολογιστεί στην προέλευση. Λοιπόν, και όλα νομίζω τώρα τα πράγματα είναι πολύ έτσι εύκολα και καλά. Όπως βλέπετε, σε σχέση με μια αρχική ημερομηνία, τα έσοδα μειώνονται, δηλαδή ήταν συνεχώς μειωνόμενα και προς το τέλος αυτής της περίοδου έχουμε έτσι μια σημαντική αύξηση και ούτω καθεξής. Θα σταματήσουμε εδώ, ελπίζω να μην έτσι κουραστήκατε και να σας θυμίσω μονάχα ότι γενικά το στόχος αυτού του βίντεο ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι επαναληπτικός, δεν είχε κάτι το πολύ καινούριο να σας πει. Προσπαθήστε απλά να συγκεντρωθείτε στους σωστούς υπολογισμούς, κυρίως γύρω από τα ποσοστά, είτε αυτά αφορούν κατηγορίες, είτε αφορούν έτσι χρονικές μεταβολές, όπως για παράδειγμα είναι οι ημερήσιες μεταβολές κτλ. Και νομίζω από εκεί και πέρα έχετε όλα τα εφόδια, τουλάχιστον να τα πετύχετε σε αυτά τα απλά απλού τύπου τουλάχιστον γραφήματα και σε αυτούς τους απλού τύπου υπολογισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ.